διακύβευμα των εκλογών. Κοιτάξτε, επειδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα αυτοδύναμη, η σημασία που πρέπει να δώσει ο κόσμος είναι αν πράγματι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία θα πολεμήσει την αντιλαϊκή πολιτική ή αν θα υπάρχουν τα κόμματα αυτά που έβαλαν πλάτη όπως την προηγούμενη περίοδο που θα κάνουν συμπολίτευση ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας ευληματικούς νόμους όπως το 70% το ΠΑΣΟΚ, το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ, νόμους που έχουν τσακίσει τη ζωή του λαού μας. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς καλούμε και εργαζόμενους που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πρέπει να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία κι άλλη δύναμη, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά, αν πρέπει να έχει κι άλλη δύναμη, θα πρέπει λοιπόν εδώ να ενισχύσουν το ίδιο το κίνημα, για να νιώθει την ανάσα του κινήματος η ίδια η κυβέρνηση, να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, να δυσκολεύεται και βεβαίως να μην ενισχύσει κόμματα τα οποία να δεν έπαιξαν το ρόλο που πρέπει να παίξουν που λένε σαν αντιπολίτες όπως το λένε. ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ΚΚΕ ήταν πολύ πιο σκληρό όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πόσο σκληρό ήταν όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και φαίνεται από το γεγονός ότι μπήκατε τρεις φορές στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ορθώς γιατί διεκδικούσατε τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν είσαι επειδή, επειδή εγώ είμαι του κινήματος, να το πω έτσι, 10 φορές επί Νέας Δημοκρατίας φάγαμε τα ΜΑΤ με πολλά χημικά έξω του Υπουργείου Εργασίας. Απλά αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερο να φτάνουμε στο γραφείο του Υπουργού για να συζητάτε μαζί του. Το πράγμα ήταν να σας πω κάτι. Οι νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν. Υπάρχει ο νόμος Βρούτση Αχτσόγλου. Γιατί ονομάστηκε έτσι? Γιατί τον έκανε λοιπόν ο Βρούτσης. Και ήρθε και η Αχτσιόγλου και έφερε ξανά αυτόν τον νόμο που αφορά τους μισθούς, τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Ρίτσα, και τον έφερε, λοιπόν, τον έφερε λοιπόν τον νόμο και τον επανέλαβε, να το πω έτσι, με νέες ρυθμίσεις. Ποιος είναι αυτός ο νόμος, ο οποίος καταργεί τη διαπραγμάτευση του κατώτερου μισθού, απόφαση θα παίρνει ο Υπουργός με ποιο κριτήριο? Με βάση τα κέρδη των επιχειρήσεων. Εντάξει, θα λοιπόν, σας απαντήσουν ότι ήταν μνημονιακές πιέσεις που δεχόταν τότε η χώρα έτσι και τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, σε πολύ λίγο. Κοιτάξτε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε στην κυβέρνηση με αυτό το σύνθημα να καταργηθούν τα μνημόνια με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Εντάξει, μην πάμε στο 2015 λοιπόν, τώρα. Ακούστε. Τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσαρμόστηκε λοιπόν πάρα πολύ στις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάζεψε ένα μαξιλάρι 37 δις ευρώ, τα ματωμένα πλεονάσματα όπως τα λέμε, τσακίζοντας τον λαό με την φορολογιστία, με τη λιτότητα και με όλα αυτά τέλος πάντων που είδε ο λαός αυτή την περίοδο με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος ισοπαίδωσε την κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος έκανε τέλος πάντων το κεφαλοποιητικό σύστημα πάντων, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συντάξεις κατά 25%. Συνέχισε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλεγα πριν, ακούστε. Έχουμε τη χειρότερη δεξιά κυβέρνηση όλων των εποχών. Είμαστε 4 μέρες με τις κάλπες και επιλέγεται να επιτεθείτε στο Παπαϊωάννου. Ο κόσμος κρίνει. Παπαϊωάννου. Ακούστε να σας πω κάτι. Σας έκρινε ο κόσμος και εσείς ενισχύσατε τη Νέα Δημοκρατία με 600.000 ψήφους. Έφυγαν από εσάς και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Έχασε η Νέα Δημοκρατία 400.000 ψήφους. Έχασε και του αναπλήρωσε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια ήταν η μεγάλη υπηρεσία που πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα? Ότι είπε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει εναλλακτική. Άρα αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η σαπίνα του συστήματος, όπου ο κόσμος θα υποφέρει, θα βασανίζεται για τα κέρδη και όχι για τις ζωές του. Δύσκολα είναι μπροστά μας. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό σημαίνει λιτότητα. Και αυτό σημαίνει συνέχιση της φορολογιστίας. 95% των φορολογικών εσόδων πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι αυταποσχολούμενοι, οι βιοπαλλησίες αγρότες. 5% πληρώνουν οι μεγάλοι όμιλοι. Το εισόδημα των εργαζομένων είναι πολύ πίσω από αυτό που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Και οι εργασιακές σχέσεις είναι ζούγκλα. Ζούγκλα. Με τετράωρα, με βάση του ορισμένου χρόνου, με αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Αυτά θα συνεχίσουν. Γιατί αυτά έχει ανάγκη σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο. Το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που θέλουν να διαμορφώσουν συνέχεια για να ανέβει η επενδυτική βαθμίδα η χώρα. Είναι η φτηνή εργατική δύναμη
και η συνέχεια η ροή χρήματος προς τους μεγάλους ομίλους. Αυτό λοιπόν θα γίνει. 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δάνειο που θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό το δανειστούν λες να δούμε και πού θα πάνε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε η επόμενη μέρα ισχυρό ΚΚΕ για 100% μαχητική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τέσσερις.